Το δικό μας είναι το πρώτο τελευταίο, από ό,τι καταλαβαίνω. Μένει μετά το Βόρειο Αιγαίο. Ξεκινάει, έχει την ιδιαιτερότητα το αναπτυξιακό συνέδριο του Νοτιού Αιγαίου να έχει αυτό το διπλό, τη διπλή εκτέλεση, υλοποίηση ανάμεσα σε Σύρο και Ρόδο. Κυβερνητική απόφαση να ξεκινήσει από τη Ρόδο. Και το διήμερο 16 και 17, την Τρίτη, Δευτέρα και Τρίτη δηλαδή, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο ουσιαστικά και ο Πρωθυπουργός για τα θέματα των νησιών. Τι περιμένουμε? Πάμε κατευθείαν στην ουσία. Περιμένουμε λύσεις, περιμένουμε απαντήσεις, περιμένουμε πρωτοβουλίες, δράσεις και αποφάσεις, οι οποίες θα δώσουν ανακούφιση, θα δώσουν διέξοδο και θα δώσουν απαντήσεις στις αγωνίες που έχουν οι νησιώτες σε υπαρκτά προβλήματα. Περιμένουμε επιτέλους την αντιμετώπιση της νησιωτικής Ελλάδας, που νομίζω ότι, μιλώντας για νησιωτική Ελλάδα, η περιφέρεια η οποία συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά αυτά για να, εντός εισαγωγικών, οικειοποιηθεί αυτόν τον όρο, είναι η περιφέρεια του Αιγαίου. Και βέβαια όλα αυτά ταυτόχρονα, παράλληλα με την αξιοποίηση, το να ανοίξουμε επιτέλους τις πολιτικές αυτές, οι οποίες θα μας δώσουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε όλες τις χαμένες, κρυμμένες ευκαιρίες που το Νότιο Αιγαίο έχει. Όλο το πολιτικό, παραγωγικό, συνδικαλιστικό, επιστημονικό και κοινωνικό τοπίο του τόπου μας. Το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή εκπροσωπείται, αλλά και η ίδια αυτή καθεαυτή, γιατί το συνέδριο είναι απολύτως ανοιχτό και αυτό πρέπει να το διαφημίσουμε όλοι, και ζητάμε και τη δική σας την βοήθεια των μέσων ενημέρωσης σε αυτό, να γίνει σαφές και γνωστό ότι είναι ανοιχτό σε όλο τον κόσμο. Ο απλός πολίτης μπορεί όχι απλώς να το παρακολουθήσει, αλλά να έχει και συμμετοχή, να συμμετάσχει ενεργά σε όλα τα θεματικά τραπέζια, τα οποία θα είναι 8 τον αριθμό στο διήμερο αυτό. Ο απλός πολίτης, επαναλαμβάνω, μπορεί να συμμετάσχει όχι απλώς ως θεατής, αλλά να είναι ο ίδιος συνδιαμορφωτής θέσεων, προτάσεων, απόψεων, συμπερασμάτων αυτού του συνεδρίου. Πιστεύω ότι μια τέτοια κινητοποίηση, ένας τόσο μεγάλος αριθμός υπουργών, με ένα ικανό χρόνο, γιατί το διήμερο είναι ικανός χρόνος, σε έναν τόπο, μπορεί να αφήσει μόνο θετικό πρόσημο. Στο μυαλό μου δεν υπάρχει σενάριο πως αυτό θα μπορούσε να είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να έχει ένα μηδενικό ή αδιάφορο αποτέλεσμα για έναν τόπο. Δεν είμαι από αυτούς που λειτουργώ με μηδενιστικό τρόπο, ή μπορεί να πιστέψω ποτέ ότι όλη αυτή η κινητοποίηση και η τόσο μεγάλη συμμετοχή και διοργάνωση μπορεί να μην αφήσει θετικό αποτέλεσμα. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι σε κάποια θέματα θα βρούμε λύσεις και απαντήσεις, κάποια θα μπορέσουμε να τα προχωρήσουμε. Εμείς προσερχόμαστε σε αυτό με απόλυτο ρεαλισμό, με ξεκάθαρες θέσεις, απόψεις και προτάσεις σε όλα τα θέματα και στα 8 θεματικά πάνελς, στα 8 θεματικά τραπέζια τα οποία έχουν προγραμματιστεί. Συντονιστές είναι οι προεδρεύοντες και συντονιστές είναι οι αντιπεριφερειάρχες μας, όπως είδατε και το πρόγραμμα. Όλα τα θέματα λοιπόν στο τραπέζι είναι υγεία, είναι μεταφορές, είναι παιδεία, είναι τουρισμός, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός, είναι νησιωτικότητα, είναι επιχειρηματικότητα. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερο για μας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν ήταν θέμα συνεδρίων αναπτυξιακών, είναι η δημόσια περιουσία. Όλα τα θέματα. Όλα τα θέματα στο τραπέζι. Και από εκεί και πέρα
μπροστά μας είναι αυτή η μεγάλη ευκαιρία και καλώ όλους τους φορείς, αυτού του τόπου και όλους τους ενεργούς πολίτες οι οποίοι έχουν ξεκαθαρισμένη άποψη και πρόταση για το παρόν και το μέλλον του τόπου τους, να είναι εκεί, να δώσουν το παρόν. Το λέω αυτό με την ευκαιρία αυτή, διότι δεν είχαμε συμμετοχή στην αποστολή των προσκλήσεων. Ενδεχομένως να έχει γίνει και κάποια παρεξήγηση, μικρή ή μεγάλη, συνήθως γίνονται σε αυτές τις διοργανώσεις. Η αποστολή των προσκλήσεων έχει γίνει από το Υπουργείο Οικονομίας, αλλά ξαναλέω, είναι ανοιχτές οι πόρτες, είναι ανοιχτό το αναπτυξιακό συνέδριο. Καλούμε τους πάντες να συμμετάσχουν σε αυτό με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και με γνώμονα την πρόοδο του τόπου μας και το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουμε σήμερα, πώς θα αξιοποιήσουμε καλύτερα την προοπτική για το αύριο, το οποίο όλοι έχουμε αγωνία, αλλά ξέρουμε ότι στεκόμαστε και σε μία γη που, βρισκόμενοι σήμερα στο επίκεντρο πολλών έτσι, θεμάτων του γεωπολιτικού συμπεριλαμβανομένου, γιατί είναι ένας ιδιαίτερος τόπος πλέον, το Νότιο Αιγαίο και ειδικά η μεθοριακή γραμμή, τα σύνορα, η Δωδεκάνησος. Γνωρίζουμε και τους κινδύνους, γνωρίζουμε τις προκλήσεις, γνωρίζουμε όμως και τις ευκαιρίες. Και πάνω σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Δευτέρα και Τρίτη λοιπόν, το μεγάλο ραντεβού για μας, με όλη την κυβέρνηση, ένα διήμερο διεργασιών, επαφών και θεσμικών, εγώ θα έλεγα και διαπροσωπικών, και αυτές έχουν την αξία τους στην πολιτική, είναι ένα διήμερο ευκαιρίας για μας. Έτσι το βλέπουμε και έτσι προσερχόμαστε σε αυτό. Πάντα καλοπροαίρετα και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την προαγωγή των θεμάτων μας.